Ένα διπλό ιατρικό άθλο κατάφεραν γιατροί και νοσηλευτές στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που δόθηκε μάχη μέχρι τα ξημερώματα για να σωθούν τα θύματα των ατυχημάτων που σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας στα Σταυράκια και τη Σιτία. Μεσολάβησαν πολύ ωραίες χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι να σταθεροποιηθούν οι δύο τραυματίες με τα περιστατικά να κρίνονται ως εξαιρετικά κρίσιμα. Ότι το ζω όλα αυτά τα χρόνια πάντα με εντυπωσιάζει ότι το προσωπικό ανταποκρίνεται με εντυπωσιακό τρόπο σε μεγάλο και σοβαρό περιστατικό, ώστε έρχονται όλες οι ειδικότητες εκτός από αυτές που χρειαζόμαστε και άλλες που πιθανόν να χρειαστούμε, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό συντρέχει από όλα τα άλλα ιατρία ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε γρήγορα αυτά που χρειάζεται. Και γιατί και στις δύο περιπτώσεις η λειτουργία όλου του μηχανισμού ήταν ταχύτατη και αποτελεσματικότατη. Πρώτος έφτασε στο Βενιζέλιο ο 30χρονος, ο οποίος ακροτηριάστηκε από μηχάνημα κοπής παξιμαδιών στα Σταυράκια, αφού μεσολάβησε αγωνιώδης προσπάθεια των διασωστών της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ για να τον απεγκλωβίσουν. Κόψαμε μέρη του μηχανήματος, μαζί με αυτό και την κορδέλα του μηχανήματος. Ανασηκώσαμε κάποιο μέρος το οποίο εγκλώβιζε το χέρι του και συνέχεια το ανανασύραμε προς τα έξω. Ταυτόχρονα ήρθε και το ΕΚΑΒ, το οποίο έγινε περίδεση και για να σταματήσει η αιμορραγία, διότι είχε πάρα πολύ αίμα. Χαρακτηρίζουμε από γαντισμό αυτή την κάκωση και κάκωση στα δάχτυλα. Έχει σοβαρές κακώσεις σε αγγεία και νεύρα, αλλά πιστεύω ότι έχει υπάρχουν θετικά μηνύματα για την εξέλιξη της υγείας του. Μετά το αρχικό σοκ, το θύμα φαίνεται ότι αντιμετώπισε με θάρρος την οδυνηρή περιπέτειά του και συνεργάστηκε πλήρως με τους χειρουργούς του νοσοκομείου. Δεν κινδύνευε η ζωή του σε κάποιο σημείο. Ήταν αρκετά ψύχρεμος παρά το γεγονός και ήταν γύρω του και μέλη της οικογένειάς του και οι άνθρωποι από τον εργασιακό χώρο που ήταν. Στο χειρουργείο έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια να καθαριστεί το τραύμα και να διατηρηθεί το δεξί χέρι σε άριστη κατάσταση, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της επέμβασης επανασυγκόλησης, στην οποία υποβλήθηκε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διακομίστηκε με στρατιωτικό αεροσκάφος. Με διαφορά λίγης ώρας έφτασε στο Βενιζέλιο και ο 60χρονος κυνηγός από τη Σιτία, που τραυματίστηκε βαρύτατα στο πρόσωπο όταν το όπλο του εκπυρσοκρότησε από λάθος χειρισμό. Το θύμα έχασε ουσιαστικά τη μισή γνάθο, όμως από θαύμα δεν είχαν τρωθεί νεύρα και αγγεία. Ένα τρομερά εκρηκτικό τραύμα, δηλαδή φαινόταν ότι ήταν από κοντινή απόσταση ένα μεγάλο τραύμα το οποίο ήταν εκρηκτικό. Το οποίο είχε διαλύσει τη μισή κάτω γνάθο. Αλλά ήταν πάρα πολύ τυχερός γιατί δεν είχε πειραχτεί κανένα αγγείο. Είναι απίστευτο. Το βλέπαμε και το ξαναβλέπαμε στο αξιονικό και δεν είχε πειραχτεί τίποτα. Το νοσοκομείο είχε τεθεί από νωρίς σε συναγερμό και στο χειρουργείο έσπευσαν γιατροί όλων των ειδικοτήτων με στόχο να επιτευχθεί μερική γνάθο προσωπική αποκατάσταση. Οι αναισθησιολόγοι ήταν όλοι το δυναμικό του νοσοκομείου που περίμεναν το περιστατικό γιατί το ξέραμε ότι θα έρθει. Και ευτυχώς δεν χρειάστηκε παρέμβαση ούτε οριλάω στον κάνουν τρακεοστομία ούτε αναισθησιολόγων. Παρά το γεγονός ότι θα απαιτηθούν όπως φαίνεται και άλλες επεμβάσεις, εκτιμάται ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε σε σημαντικό βαθμό. Ενώ ο 60χρονος μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής του Παγνή, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση.